μάτια σου να καίει φωτιά. Ο διαβήτης δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που ζουν μαζί του. Μας αφορά όλους. Με βάση αυτό, η Κάρτα Προνομίων για το Διαβήτη και η Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη έχουν ξεκινήσει πανελλαδική εκστρατή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού όλων των ηλικιών. Στα πλαίσια των εκστρατιών ενημέρωσης και με την αιγίδα του Δήμα Μαρουσίου, πραγματοποιήθηκε χθες ανοιχτή εκδήλωση για τον ζαχαρόδι Διαβήτη. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο Διαβήτης δεν είναι αρρώστια, δεν είναι πάθηση. Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα και με την πρόληψη και με τη θεραπεία, και η ζωή απλώς συνεχίζεται μαζί με το διαβήτη, με πολύ χαρά και με, με την ίδια ένταση. Και εγώ ο ίδιος πριν από χρόνια παραλίγο, αν δεν πρόσεχα τη διατροφή μου, παραλίγο να πάθαινα διαβήτη. Δηλαδή είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου, με το μεταβολισμό μου συγκεκριμένα, και είχε μπει σε μια διαδικασία πιθανής αρχής διαβήτη. Δηλαδή όταν το προλάβαινα και το κοίταγα μετά από 2-3 χρόνια, μπορεί να είχα. Οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, να ενημερωνόμαστε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα του διαβήτη, και ελπίζω να όλο και περισσότερα παιδιά να ενημερώνουν. Κάποιος φίλος, οικογενειακός φίλος, υποφέρει από ζαχαροδιαβήτη. Σε μια αρκετά προχωρημένη κατάσταση, σε ένα προχωρημένο στάδιο, και αντιμετωπίζει τη δύσκολη κατάσταση του να χάνει κάποιο μέλος του σώματός του. Οι υπόλοιποι άνθρωποι θα πρέπει να το προλάβουν. Ο ίδιος είναι κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την αρρώστια, οπότε στέλνει μηνύματα έξω, στέλνει μηνύματα αγάπης, χαράς, αισιοδοξίας. Είναι ωραίο να γίνει αυτό το μπέρδεμα που γίνεται με τη μουσική, ούτως ώστε να περάσει με το σωστό τρόπο και στα πιο νέα. Γιατί όσο να είναι μιας αρρώστιας, μιας ασθένειας, μιας χρόνιας ασθένειας, φοβίζει λίγο. Ούτως ώστε μέσα από ένα μουσικό event, λίγο χαρά, λίγο φωτογραφία, λίγο φασαρία, να πούμε και αυτό πρέπει να πούμε, νομίζω ότι το παίρνει πιο ωραία.